Φέτος, για δεύτερη χρονιά, φιλοξενούμε εδώ στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα τα παιδιά από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, τα οποία κάθε Πέμπτη έρχονται και συμμετέχουν στα τμήματα της χειροτεχνίας, όπου φτιάχνουν κατασκευές, κάνουν πυροπλαστική, ζωγραφική και στα τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής. Μαζί τους είναι η ειδική παιδαγωγή, η κυρία Φανή Γεβετζή και η κυρία Ελένη Τσεβά, που τα βοηθούν κάθε φορά. Αυτό είναι συνεργασία επίσημα με το ειδικό σχολείο, είναι απόφαση της διεύθυνσης του ειδικού σχολείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γιώτα Τσάκωνα και το ειδικό σχολείο Κορίνθου που δέχτηκαν την προσφορά του Καλογεροπούλιου προς τα παιδιά και συνεργαζόμαστε πάλι φέτος με σκοπό τα παιδιά να έρθουν λίγο πιο κοντά στην τέχνη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Υπάρχει κάποιο. Αυτό είναι μία δωρεάν προσφορά του Καλογεροπουλίου, ναι, για την ναι, προσφορά. Ναι, καθαρά προς τα παιδιά, μία δωρεάν προσφορά του Καλογεροπουλίου. Τη σημασία που έχει αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν σε τέτοια τμήματα, πέρα από, από τη διδακτική ύλη. Εγώ αυτό που έχω δει προσωπικά είναι ότι από την πρώτη φορά που ήρθαν εδώ τα παιδιά μέχρι και σήμερα έχουν μία τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Νιώθουν πιο οικεία με το χώρο, με τις καθηγήτριές τους και φαίνεται ότι κάθε φορά ανυπομονούν να έρθουν εδώ και να ζωγραφίσουν, να κάνουν τέχνη. Τα βλέπουμε κι εμείς ότι με χαμόγελο, εντάξει βέβαια για τους γνωστούς λόγους δεν έχουμε κάποια εικόνα από αυτή την... Βέβαια. Αλλά πραγματικά είδαμε ότι το διασκεδάζουν κιόλας. Πάρα πολύ βέβαια. Όταν έχει να κάνεις με παιδιά που τα βάζει να ζωγραφίζουν και να κάνουν μουσική, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο παραπάνω αξία από αυτό.